Το να μιλήσει κανείς για τον πατέρα Αθανάσιο, το αείμνηστο πρώην Ερζεγοβίνης επίσκοπο, σημαίνει να μιλάει κανείς για έναν άνθρωπο του Θεού. Ο λόγος περί επισκόπου Αθανασίου, γεύτης του αείμνηστου καθηγητού και φίλου του ελληνικού λαού, πρέπει να είναι ο λόγος περί ενός γνήσιου ανθρώπου, που σημαίνει ότι μιλάμε για κάποιον ο οποίος μέσα στη ζωή του, την ανθρώπινη, με την αίμα και την σάρκα του, έχει ελκύσει την χάρη του Θεού έως τέτοιου βαθμού, ώστε ο άνθρωπος με τη ζωή του, με τον χαρακτήρα του, με την ενέργεια και δράση του ως επίσκοπος, ως ιερομόναχος, μοναχός και βέβαια ως ποιμενάρχης, έδειξε τι σημαίνει να έχεις την χάρη του Θεού και επίσης να ζεις μέσα στον κόσμο. Και τώρα βρισκόμενοι απέναντι από την Ακρόπολη, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπούσε την Ελλάδα πολύ. Έχει σπουδάσει στην Αθήνα, πήρε τον διδακτορικό βαθμό και επίσης εμπλουτισμένος από τις σπουδές στους πατέρες, επέστρεψε στην χώρα του. Βέβαια, πέρασε και μερικά χρόνια στο Παρίσι, εκεί δίδασκε. Ήρθε σαν ένας Απόστολος, όμως προετοιμασμένος από την από τον ελλαδικό χώρο, εκεί που εμβάθυνε και πήρε την φλόγα της πατερικής παράδοσης και βοήθησε τον λαό του. Ο πνευματικός πατέρας του, πατήρ Γιουστίνος Πόποβιτς, τον ενθάρρυνε μαζί με τα άλλα πνευματικά του τέκνα να σπουδάσουν εδώ και μετά να έρθουν στη χώρα, να βοηθήσουν το λαό, ο οποίος πάρα πολύ βασανίστηκε και από τον κομμουνισμό, τον αθεϊσμό, αλλά επίσης από τα προβλήματα και διαιρέσεις που υπάρχουν στους λαούς. Αυτός ήταν ένας ήρωας του Ντοστογεύσκη στη ζωή του. Είχε αυτό το πνεύμα της ελευθερίας, μιας ελεύθερης κίνησης και τρόπου με τον οποίο και με την παράδοση και με τους πατέρες διαλεγόταν. Γι' αυτό θεωρούμε πως με τον θάνατό του μας εγκατέλειψε, αλλά επίσης μένει μαζί μας. Διότι ο κάθε άνθρωπος που έχει έναν τρόπο ζωής σφραγισμένο με την χάρη του Θεού, έχει αυτήν την ικανότητα να κινείται και να ενεργεί και μετά τον θάνατό του. Λοιπόν, η περιοδία του γέροντος Αθανασίου συμπεριλαμβάνει όλους τους τόπους της Οικουμένης. Επειδή ο ίδιος, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά πριν από την Ελλάδα, πήγε στην Καπαδοκία και στην Κωνσταντινούπολη, σπούδασε στην Χάλκη, την περίφημη θεολογική σχολή. Και εκεί είχε καθηγητές, είχε τους γνωστούς περίφημους ιεράρχες, σαν σχολάρχη, ας πούμε, έναν Μητροπολίτη του Οικουμενικού Θρόνου. Και εκεί συνδέθηκε και με την Αγία Σοφία και με την Μονή της Χώρας, για την οποία μιλούσε πάντα η χώρα των ζώντων, ο Χριστός που εμπεριεκλήσει και συνέχει όλο το σύμπαν. Από εκεί ο ίδιος αντλούσε μια θεολογία κοσμική, κοσμολογική,
εννοώντας ότι ο Χριστός σώζει όχι μόνο τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά ολόκληρη την κτήση. Και ο πατήρ Αθανάσιος το ερμήνευε με τον δικό του τρόπο. Έβγαλε και βιβλία με τίτλο «Η χώρα των ζώντων». Προσωπικά το συνάντησα σαν φοιτητής και όχι μες στο ναό, αλλά στο γήπεδο, ποδοσφαιρικό. Παίξαμε ποδόσφαιρο και έτσι κατάλαβα πως ένας περίφημος, διάσημος θεολόγος, ιερομόναχος και άνθρωπος της χάριτος παίζει με τα παιδιά και όλη η ζωή του ήταν σαν ένα παιχνίδι. Αλλά βέβαια θα έλεγα ότι ήταν ένας homo ludens, ο άνθρωπος που παίζει. Αλλά όπως το κάνουν οι αγιορείτες πατέρες, όταν πάνε στην αγρύπνια, όταν ακολουθούν τον τυπικό της ημέρας, φαίνεται πως είναι σαν παιδιά τα οποία, ας πούμε, παίζουν, είναι σε ενεργεία, αλλά επίσης απολαμβάνουν αυτή την ζωή. Ήταν ασκητικός πολύ και σαν νέος ιερομόναχος και όταν ήρθε στη Σερβία και οι άνθρωποι τότε κατάλαβαν τι σημαίνει να είναι κανείς ασκητικός. Βέβαια όλη την έμπνευση, θα έλεγα έτσι, την πήρε ο ίδιος και από την μητέρα του, η οποία ήταν μια πολύ ευσεβή γυναίκα, αλλά και πρωτίστως από τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς, μεγάλο Σέρβο, πνευματικό πατέρα και θεολόγο, ο οποίος του έδωσε αυτήν την, να πούμε, υπακοή να σπουδάσει τους πατέρες και ο διδακτορικό, η διατριβή του ήταν για τον Άγιο Απόστολο Παύλο και τον Ιωάννη Χρυσόστομο. Ο πατήρ Αθανάσιος και δεσπότης είχε ένα ιδιαίτερο πνευματικό δεσμό με τον Πατριάρχη Παύλο, τον Αείδημο, ο οποίος, όπως ξέρουμε όλοι, μας τον έδωσε ο Θεός σε πολύ δύσκολους καιρούς. Και ο πατήρ Αθανάσιος πήγαινε και στην έδρα του επισκόπου τότε Ράσκας και Πριζρένης Παύλου και έφερνε μαζί του και προσκυνητές. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση με το κοσυφοπαίδιο ο ίδιος, αλλά και με τον Πατριάρχη Παύλο, ο οποίος ήταν ένας μάρτυρας. 33 χρόνια ζούσε σαν επίσκοπος στο κοσυφοπαίδιο. Και υπάρχει ένα περιστατικό όταν ο πατήρ Αθανάσιος έφερε κάποιους δυτικούς ανθρώπους από τη Δύση, από το Παρίσι, καθολικούς. Ήρθανε στην Πριζρένη, όπου ήταν επίσκοπος ο Παύλος. Λοιπόν, κάπως το πρωί που ήταν κρύο, ο Παύλος έβαζε τα ξύλα να ζεσταθεί το σπίτι και μιλούσε για θεολογία με αυτούς τους ανθρώπους. Και μετά ο καθολικός είπε στον Αθανάσιο, αυτό δεν συμβαίνει σε εμάς. Ένας τόσο ο άνθρωπος υψηλού επίπεδου, είναι επίσκοπος, να ασχολείται με τέτοια και να μιλάει για τα ύψιστα της θεολογίας και της ζωής. Βέβαια υπάρχουν και πολλά ανέκδοτα και περιστατικά από αυτή την σχέση που έχουν και χιουμοριστικό χαρακτήρα. Ο πατήρ Αθανάσιος πάντα έλεγε, είμαι ο μακαριότατε, δεν είμαι ο πρώτος ψάλτης στον κόσμο, είμαι κάπου τέταρτος, έκτος, έβδομος. Και ο Πατριάρχης του έλεγε, αλλά από ποια άκρη μετράς. Και έτσι κάνανε αστεία, βέβαια, και οι δύο αγαπούσαν τα παιδιά
και ο πατήρ Αθανάσιος και ο πατριάρχης Παύλος, αλλά και ένας άλλος σπουδαίος άνθρωπος, ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος. Και οι δύο, ο Αμφιλόχιος και ο Αθανάσιος, έφυγαν από τη ζωή πριν από περίπου ένα χρόνο. Ήταν πολύ συνδεδεμένοι και στην Ιερατική Σχολή Βελιγραδίου και στην Ελλάδα, έκαναν σπουδές μαζί εδώ, μετά στο Παρίσι και μετά στο Βελιγράδι και σαν επίσκοποι ήταν πολύ κοντά. Η Ερζεγοβίνη δεν είναι μακριά από το Μαυροβούνιο. Όταν μιλάμε για το συνδετικό κρίκο μεταξύ του Παύλου Αθανασίου Αμφιλοχίου, οπωσδήποτε, πώς να το καταλάβει κανείς εκ των υστέρων. Ίσως μπορούμε κάποιες ιδέες να πάρουμε. Καταρχήν είναι ο Χριστός, η Εκκλησία, αλλά είναι και ένα ιδιαίτερο πνεύμα το οποίο το είχαν καλλιεργήσει και οι τρεις και οι τέσσερις. Ιουστίνος, Παύλος, Αθανάσιος, Αμφιλόχιος. Είναι η αγάπη προς τους πατέρες, προς την λειτουργία και την ασκητική παράδοση βέβαια. Και όλα αυτά μαζί τους έκαναν να είναι συνάδελφοι και βέβαια πέραν αυτού. Ο Αμφιλόχιος και ο Αθανάσιος σαν να ήταν δίδυμοι και στην θεολογία και στην πνευματικότητα και στην ποιμαντική προσέγγιση προς τους ανθρώπους. Βέβαια ο καθένας έχει τον χαρακτήρα του, αυτό είναι αναπόφευκτο και γι' αυτό ας πούμε μπορούσαν και να είχαν διαφωνίες, γιατί όχι, ως προς προσέγγιση, όχι τη λύση του συγκεκριμένου θέματος ή προβλήματος, αλλά ο Αμφιλόχιος ήταν μια μέρα μεγαλύτερος του Αθανασίου. Όταν μιλάμε για την θεολογία τους, πρέπει να έχουμε υπόψη το γενικό πλαίσιο και μιλιού του 20ου αιώνα. Είναι μια ανανέωση της πατερικής θεολογίας. Πρόκειται επίσης και για τα θέματα της ανθρωπολογίας και εκκλησιολογίας. Επιστροφή στους πατέρες, η ανακάλυψη της οντολογίας των Ελλήνων πατέρων, η ανακάλυψη της έννοιας της κοινωνίας ως θεμελιώδους αρχής και αφετηρίας της θεολογίας, του προσώπου. Και οι τρεις, ο Ιουστίνος, Αθανάσιος και Αμφιλόχιος, αγαπούσαν πάρα πολύ τον πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκι, ο οποίος ήταν κορυφαίος θεολόγος της, του 20ου αιώνα, αλλά κάνοντας παρέα με τους νέους θεολόγους τότε στην Ελλάδα, τον Ιωάννη Ζιζιούλα, τον Χρήστο Ιαναρά, τον, πώς να το πούμε, άλλους θεολόγους, τον Παναγιώτη Νέλα, εμπνεύστηκαν και νομίζω από κοινού προσέφεραν κάτι στη θεολογία το οποίο λειτουργούσε ως ζύμη. Και πράγματι έχει διαμορφώσει τη θεολογία και στην Σερβία και στην Ελλάδα. Και χάρη σε αυτό το δώρο που είχαμε αυτός ο κύκλος των θεολόγων, σήμερα η Ορθόδοξη θεολογία έχει τον λόγο της, έχει την να προσφέρει στην ανθρωπότητα. Είναι πολύ δύσκολη η στιγμή που ζούμε σήμερα μέσα στο χριστιανικό κόσμο, αλλά και πανορθόδοξο. Και νομίζω ότι η θεολογία, η ανθρωπολογία, η έννοια του ανθρώπου, η θεώρηση του ανθρώπου, το όραμα ανθρωπολογικό και της Εκκλησίας είναι κάτι το οποίο ας πούμε αποτελεί την αφετηρία αλλά και το θεμέλιο της σημερινής
αντιμετώπισης των προβλημάτων, τα οποία είναι πολλά. Νομίζω ότι τον 20ο αιώνα ο Ντοστοιεύσκι έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο, σπουδαίο ρόλο στην αφύπνιση της ορθόδοξης συνειδήσεως, διότι με τα θέματα που είχε εισαγάγει στην λογοτεχνία και στην φιλοσοφία, η έννοια της ελευθερίας, του πάθους, αλλά και του, πώς να το πούμε, ο Ντοστοιεύσκι είχε όλο το φάσμα των προβλημάτων. Όταν περιγράφει τους χαρακτήρες του, ο Ντοστοιεύσκι δεν σου δίνει λυμένα τα προβλήματα, αλλά σε βοηθάει να βρεις τις απαντήσεις σε αυτά. Και ας πούμε για τον Ντοστοιεύσκι η νοησιαρχία δεν είναι το κριτήριο, είναι η ελευθερία. Βέβαια αυτό κοστίζει, αλλά αξίζει να δοκιμάσει κανείς να αναμετρηθεί με τον Θεό, με τον κόσμο, με τους συνανθρώπους. Και όλοι οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάμε τώρα, σαν να είναι ήρωες, οι ήρωες του Ντοστοιεύσκη. Για αυτούς η θεολογία δεν ήταν μια ακαδημαϊκή, ας πούμε, σπουδή, αλλά η προσωπική αναμέτρηση. Το Αθανάσιος, ας πούμε, ήταν βιωματικός θεολόγος. Ήταν βίωμα. Όταν μιλούσε για την Αγία Τριάδα, για την Χριστολογία, την Εσχατολογία, ο ίδιος ο Αθανάσιος έπαιρνε παραδείγματα από τη ζωή, από το ποδόσφαιρο. Και αυτό ήταν, ας πούμε, όταν εξηγούσε την Εσχατολογία. Γιατί το τέλος έχει ρόλο τώρα. Γιατί τα έσχατα είναι κριτήριον της ζωής μας. Και το έδειχνε, τότε ήταν ένας περίφημος παίκτης, ο Μαραντόνα. Και έλεγε ο Αθανάσιος, όταν ο Μαραντόνα ξεκινάει μια επίθεση, αυτό που θα συμβεί καθορίζει τις κινήσεις του. Βέβαια δεν μπορεί να τις καθορίσει πλήρως, αλλά δεν μπορεί ούτε ο Μαραντόνα ούτε οι συμπαίκτες του να επιτύχουν αυτό που θέλουν χωρίς να λάβουν υπόψη το τέλος. Έτσι είναι στη ζωή μας. Το τέλος έχει ένα κρίσιμο ρόλο στην θεολογία, στη ζωή της Εκκλησίας.